Ως Ευρωπαίο εκπρόσωπο χαιρέτησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο είχαν κατηδίαν συνάντηση και μάλιστα και κλεισμένων των θυρών στο πλαίσιο των πρώτων Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενεί τον Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απουσιάζουν λόγω των εξελίξεων και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν άρπαξε την ευκαιρία για να σχολιάσει ειρωνικά την απουσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, χαμογελαστός, απάντησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ως πρόεδρος υποψήφιας για ένταξη χώρας, είναι άξιος εκπρόσωπος ολόκληρης της Ένωσης. Επίκεντρο των κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ήταν κυρίως θέματα ενέργειας και η Συρία. Ιδιαίτερα στα θέματα ενέργειας, επίκεντρο των συνομιλιών ήταν το σχέδιο για τον ελληνικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος θα περνά μέσα από την Τουρκία και η κατασκευή πρόκειται να αρχίσει σε μερικές ημέρες. Τον Ρώσο Πρόεδρο συνόδευαν ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Ενέργειας Αλεξάνδρ Νόβακ, ο Επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας Ρόζατομ Σεργέη Κυριένκο και ο Επικεφαλής της Γκάζπρομ Αλεξέη Μίλλερ.